σωστή υπόθεση της παρακατάθεσης των χρημάτων που, για την απαντοτρίωση των χρημάτων που είχαν κυρίως αρκετοί συμπολίτες μεθανεκτορισμένοι, νομίζω, από τον όμορο Δήμο του Κουροπιού. Γνωρίζετε επίσης ότι είχαμε ζητήσει και έχουν εδώ τα τρία σχετικά έγγραφα 17/1/2004, 17/3/2014 και 24/4/2014 συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών τότε, τον κύριο Χρυσοχοίδη, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που χρειαζόταν να διεκπαιρεωθεί μέσω των Υπουργείων για να μπορούν να εισπραχθούν τελικά αυτά τα χρήματα. Τότε οι συναντήσεις αυτές δεν γίνανε, είχαμε μείνει στις υποσχέσεις. Τελικά, όπως γράφει και ένα σύμφωνο του Νόμου Καλλιεράσιου από 15 περίπου χρόνια σε ένα τύπο στην Αθήνα, στην Ελλάδα πάρα πολλά προβλήματα θα γινόντουσαν αν γινόντουσαν πολύ συχνά εκλογές. Γιατί και εδώ αυτό ήταν δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς και το τονίζω, που έπαιξε το ρόλο μου, ότι δεν έγινε επί 9 μήνες που παρακαλούσαμε για συναντήσεις, για επαφές. Και ουσιαστικά μας παραπέμπανε από μήνα σε μήνα και από υποχρεώσεις του Υπουργού σε καινούργιες υποχρεώσεις. Έγινε μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον. Πάρθηκαν οι αναγκαίες υπογραφές που χρειαζόταν από τον Υπουργό Οικοδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Πάρθηκε η υπογραφή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, στα Τρίκαλα. Πάρθηκε η υπογραφή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, στην Τρίπολη, και ολόκληρη η διαδικασία αυτή έφτασε σε ένα σημείο που να υπάρχει αυτό το ποσό των 20,8 εκατομμυρίων πληρωμένο σε ένα συγκεκριμένο κωδικό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ελληνικού κράτους για τα αντιπλημμυρικά προβλεπόμενα έργα. Λίγα 24 ώρα, και μάλιστα στη διάρκεια βγήκε ένα ή 24 ώρα μετά τις εκλογές. Τώρα μένει ένα τελευταίο κρίσιμο στάδιο. Έχει κληρωθεί το συγκεκριμένο ποσό, όμως για να μπορέσει να προχωρήσει η σχετική διαδικασία για την εκταμείευση των χρημάτων πρέπει να γίνει μια τελευταία διαδικασία η οποία αφορά τον Υπουργό Αναπληρωτή, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Σπίρτζη, τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, από όσο γνωρίζετε, γιατί πρέπει να δοθεί η σχετική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογραφούν οι σχετικές εντολές για να παρακαταθούν τα χρήματα αυτά τα οποία ήδη έχουν κλειδώσει σε συγκεκριμένο κωδικό στο Ταμείο Παραχρητικών και Δανείων. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε με σχετική άνεση χρόνου, αν δεν γνωρίζαμε όλοι ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις ασφυκτικές ημερομηνίες και με το γεγονός ότι στις 17 Μαρτίου, σε περίπου 32-33 μέρες, θα χαθούν με μία έννοια τα χρήματα, με την έννοια ότι η διαδικασία ίσπραξης των χρημάτων θα γίνει πολύ πιο δύσκολη και βέβαια με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες που δεν είναι ευνοϊκές για τους δικαιούχους σε η περίπτωση αυτή, και κατά συνέπεια πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ολοκληρωθεί, να υπάρξει και η τέταρτη και τελευταία υπογραφή για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα χρήματα, να εκταμιευθούν και να πάνε στο Ταμείο Παραχρητικών και Δανείων, από όπου μπορούν με τις αποφάσεις αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν κάνει οι δικαιούχοι να εισπράξουν τα οφειλόμενα σε αυτούς χρήματα ανάλογα με το ακίνητο που απολωτριώνεται στον κάθε έναν από τους δικαιούχους. Επειδή υπήρχε η σχετική αλλαγή της κυβέρνησης και επειδή υπήρξε δυστυχώς και το γεγονός των εκτάκτων καιρικών συνθηκών, οι επαφές οι οποίες γίνανε με τον αντίστοιχο υπουργό δεν μπορούσαν να τελεσφορήσουν, γιατί ο κύριος Πίρτης, και αυτό το κατανοούμε, ήταν αναγκασμένος να βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα στην Ήπειρο, που είχαν και τα προβλήματα τα γνωστά με τις πλημμύρες, και να μεθοδεύσει μια σειρά απολύσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Εκείνο όμως το οποίο είναι σαφές είναι ότι είναι πολιτική ουσιαστικά πλέον η απόφαση. Θέλω να πιστεύω και θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό, ότι από τη στιγμή που έχει διανυθεί το 80, ίσως και παραπάνω της 100 της απόφασης που χρειάζεται σε πολιτικό υπουργικό επίπεδο και χρειάζεται μια τελευταία υπογραφή, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αλλαγή πλεύσης σε σχέση με την υποχρέωση του κράτους, μια που συνέχεια συζητάμε για το γεγονός ότι το κράτος έχει συνέχεια και οφείλει να τηρεί κάποιες υποχρεώσεις, στην περίπτωση αυτή. Και το λέω όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να χαθούν τα χρήματα αυτά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε αφορούν σχεδόν 500 οικογένειες στο Δήμο μας και οι οποίες είναι οικογένειες που αντιμετωπίζουν από σοβαρά ιδιωτικά προβλήματα μέχρι προβλήματα υγείας, αλλά πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα, τα τρία μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν. Τα άλλα δύο
είναι το αντιπλημμυρικό έργο που πρέπει να γίνει, όπως ίσως γνωρίζετε, στην περιοχή του Μενιδίου και το αντίστοιχο στη Ραφίνα. Είναι απαράδεκτα έργα για την αντιπλημμυρική φοράκιση της Αττικής και πρέπει να ολοκληρωθούν και να τελειώσουν. Αυτό δεν λαμβάνει το έργο του Μενιδίου. Όχι. Μόνο το έργο. Λοιπόν, από αυτή την άποψη θα επιδιώξουμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια τηλέφωνα και πιστεύουμε ότι αν υπάρχει τη δυνατότητα από κάποιους φίλους, συναδέλφους που μπορούν να διευκολύνουν ή να βοηθήσουν στη συντομότερη δυνατή ύπαρξη αυτού του ραντεβού με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, οποιαδήποτε βοήθεια είναι προφανές ότι θα είναι ευπρόσδεκτη. Μία ενημέρωση που είχα όμως σήμερα, πρέπει και να σας πω ότι με ανησύχησε σε έναν βαθμό, γιατί υπήρξε, θέλω να θεωρώ ότι είναι απολύτως καλοπροαίρετη, μια αναφορά από τον αρμόδιο υπερυπουργό, όπως συνηθίζουμε να τους ονομάζουμε, που προείσταται του κυρίου Σπίρτζη στο συγκεκριμένο τομέα, τον κύριο Σταθάκη, ότι θέλει να ξαναδεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τις σχετικές κατανομές. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το πώς θα προχωρήσει η σχετική διαδικασία. Εκείνο που θέλω να πω στους συναδέλφους και να είναι σαφές, ότι επειδή όπως είπαμε αυτή η διαδικασία δεν πρέπει ούτε μία στο ένα εκατομμύριο να χαθεί για το Δήμο, τους δικαιούχους, την πόλη, αλλά και αυτό καθ' αυτό για το αντιπλημμυρικό έργο που θα εξυπηρετήσει, εάν διαπιστώσουμε στην εβδομάδα που ανοίγει, γιατί εκεί θα γίνει μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια να υπάρξει το συντομότερο δυνατό ραντεβού, ότι υπάρχει είτε διαφορία, είτε παραπομπή στις καλέντες, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οποιαδήποτε διαδικασία, η απόφαση που έχουμε πάρει είναι, και παρακαλώ τους συναδέλφους να σημειώσουν την ημερομηνία, δεν θέλω να πούμε ότι υπήρξε οποιοδήποτε εκτεδιασμό, Τετάρτη 25 του μηνός, ξαναλέω και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να σημειώσουν την ημερομηνία, Τετάρτη 25 του μηνός. Εάν μέχρι τότε δεν έχει ξεκαθαριστεί η συγκεκριμένη εικόνα και δούμε ότι το έργο αυτό μπορεί είτε να τίθεται υπό αμφισβήτηση, είτε η σχετική διαδικασία να μην προχωράει. 25 Φεβρουαρίου, βεβαίως. Είναι η Τετάρτη μετά την καθαρά Δευτέρα, σε 10 μέρες, σε 12 μέρες. Θα προκαλέσουμε συγκέντρωση στο Δήμο μας, θα γίνει έκτακτο μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο για το θέμα αυτό. Θα ενημερώσουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους για το τι έχει γίνει και φυσικά αυτή είναι η έννοια, και γι' αυτό θα υπάρξει την ερχόμενη Τετάρτη, μια εβδομάδα πριν έγκαιρα, επιστολή για να είναι ενήμεροι και οι σχετικοί πολιτικοί παράγοντες. Θα καλέσουμε και τους 15 βουλευτές του νομού να είναι παρόντες και να πάρουν θέση εκπροσωπώντας τα κόμματά τους στην περιοχή μας για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο έργο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πιστεύω ότι και τα ουσιαστικά και τα νομικά και τα πολιτικά επιχειρήματα για την τελεσφόρηση της σχετικής διαδικασίας παρακατάθεση των χρημάτων είναι δεδομένα, σαφή και δεν οδηγούν σε άλλο δρόμο. Και πιστεύω ότι να είμαστε σύντομα σε θέση να σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά είτε προφορικά και διαζώσεις ότι τελικά έχουμε μια θετική έκβαση και να μην λάβετε τη σχετική επιστολή για την έκτακτη ειδική μονοθεματική συνεδρία στην Τετάρτη 25. Υπάρχουν ταμιακά διαδέσματα και ρευστότητα και αν θα ξεκαθαρίσει το θέμα με το Eurogroup, με τη Σύνοδο Κορυφής, με 28 Οκτωβρίου που κλείνει το πρόγραμμα κτλ. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όσοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε πολιτική, είτε δημοτική αρχή, είτε δημοτική σύμβουλη, είτε δικηγόροι, είτε ιδιοκτήτες, όλοι, μα όλοι, και θέλω να το τονίσω αυτό, συνέβαλαν αποφασιστικά να ξεμπλοκάρει όλη η διαδικασία της απαλωτρίωσης του Ερασίνου. Όλες οι ενέργειες που έγιναν, έγιναν προς τη σωστή κατεύθυνση και προς το συμφέρον των ιδιοκτητών για να πάρουν την αποζημίωση. Αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε όμως, πέρα από την αποζημίωση η οποία πρέπει να καταργηθεί, είναι και η πολύ σημαντική η χρησιμότητα του έργου, διότι πραγματικά είναι ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, και θα δώσει μεγάλη όθηση στον κάμπο του Βραώνας. Δεν θα υπάρχουν πλέον πλημμυρισμένες ιδιοκτησίες, θα προστατευτεί επαρκώς ο αρχαιολογικός χώρος του Βραώνας,
Και πάλι με συζητήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες είχαμε τη διαβεβαίωση ότι το έργο είναι στις προτεραιότητες και λόγω ΕΣΠΑ να γίνει άμεσα. Επίσης εδώ θα ήθελα να πω και να εξάρω και τη συμβολή των δικηγόρων του Μαρκοπούλου στη διαμόρφωση της τιμής μονάδος της αποζημίωσης και ειδικά της προσωρινής και της πρωτόλικης. Παρά τα όσα ακούγονταν κατά καιρούς από διάφορους, οι δικηγόροι του Μαρκοπούλου που ασχολήθηκαν με την απαλωτρίωση απέδειξαν για άλλη μια φορά την επάρκειά τους με συστηματική δουλειά, με πολύ καλή νομική τεκμηρίωση. Καταφέραμε, γιατί βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα, εν μέσω οικονομικής κρίσης και μνημονίων να πετύχουμε καλές τιμές. Δεν λέω πολύ καλές τιμές. Ότι εδώ πέρα νομίζω ότι κρύβουμε το κεφάλι μας κάτω από την άμμο για ένα τέτοιο θέμα. Εάν υπήρχε πραγματικότητα ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα πάρουμε, οι 400 συμπολίτες μας θα ήταν εδώ σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσα χρόνια παλεύουν για να πάρουν αυτή την αποζημίωση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι συμπολίτες μας που αν τους πείτε τώρα ότι θα πάρει 50.000 ευρώ για να αποζημιωθεί σε ένα χώρο που αυτή τη στιγμή ούτε 2.000 ευρώ δεν μπορεί να πουλήσει το στρέμμα εκεί, μέσα ακριβώς στον Ερασίνο, καταλαβαίνετε πόσο εξωπραγματικό είναι και για τους συμπολίτες μας, αλλά ακόμη περισσότερο και για την καινούργια κυβέρνηση που έχει αναλάβει. Αυτή τη στιγμή, πολύ εύκολα, όπως θα δούμε και στα επόμενα θέματα, λίγο πριν τις εκλογές, βάλανε εύκολα υπογραφές, θεωρώντας ότι θα αφήνανε μια καυτή πατάτα στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης να βρει χρήματα από πού. Από εκεί που αυτοί ποτέ δεν βρίσκανε επί 5 χρόνια για να δώσουν στις αποζημιώσεις των συμπολιτών μας. Εάν μιλάγαμε για 20 μισόλεπτο να επιχειρηματολογήσουμε. Αν μιλήσουμε για 20 εκατομμύρια ευρώ πριν 5... 21 εκατομμύρια ευρώ πριν 5 χρόνια, ίσως ήταν πραγματικά. Σήμερα ούτε 3 εκατομμύρια ευρώ δεν θα ήταν πραγματικά για τις συγκεκριμένες εκτάσεις. Σας παρακαλώ από το κοινό, κύριε... Μιλάω πραγματικά για να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις. Εάν υπάρχουν 400 συμπολίτες μας σήμερα που πιστεύουν και θέλουν μέσα αυτή την κρίση να αποζημιωθούν με 50.000 ευρώ το στρέμμα, να έρθουν εδώ να το πούνε, να είναι εδώ, γιατί δεν είναι. Και να παλέψουν. Μη μιλάτε, σας παρακαλώ για όνομα του Θεού. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ρίχνει τέτοιες καυτές πατάτες και κοροϊδεύει τον κόσμο μέσα στην πείνα και τη δυστυχία που ζούμε, είναι η τοπάνια. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος πιο πριν, ότι ίσως εξαναγκαστούν να πάνε να κάνουν όχι παζάρια, να τα βρούνε με πραγματικές τιμές. Εάν θα είναι 5, 6, 7 εκατομμύρια και όχι 20. Όταν ένα έργο στοιχίζει 50 εκατομμύρια ευρώ, εδώ είμαστε. Όχι επειδή άφτεται 400 συμπολιτών μας, πέστε ότι είσαστε εσείς υπουργοί ή υπεύθυνοι. Θα πηγαίνατε να υπογράψετε, αν είσαστε ο κύριος Σταθάκης, μισό λεπτό, τα 21 εκατομμύρια ευρώ να δοθούν με ευκολία σε 400 συμπολίτες μας. Όταν με αυτά τα 21 εκατομμύρια θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλο τον Εύρο. Πάρα πολύ απλά μιλάω. Να έχουμε κατανόηση εδώ πέρα. Όχι να αρχίζουμε με μεγάλη ευκολία να κάνουμε αντιπολίτευση και να πετάμε το μπαλάκι σε καινούριους υπουργούς. Άρα θα βρεθεί μια μέση λύση. Και ίσως οι δικηγόροι εδώ το γνωρίζουν. Εάν είναι να βρεθεί μια μέση λύση. Αν είναι να βρεθεί μια μέση λύση, άσχετα αν το Συμβούλιο έχει, νομικά έχουμε καταφέρει να πάρουμε τα 21 εκατομμύρια, εμείς εδώ σαν Δήμος θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για να το αποδεχτούν. Ιδάλλως πραγματικά αυτά τα λεφτά θα χαθούν. Αυτή είναι η άποψη. Αυτό που λέτε μας κάνει όλους να πιστέψουμε ότι έχετε κάποια πληροφορία για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία είναι αρνητική ως εξέλιξη για τους δικαιούχους συμπολίτες μας, πρώτον. Και το δεύτερο που θέλω να πω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, είναι ότι θα παρακαλέσω από εδώ και στο εξής τα δημοτικά συμβούλια, το εσείς και το εμείς, να μην ξαναακουστεί και να μην ξαναυποθεί. Εδώ δεν υπάρχουν, αφήστε με να τελειώσω κυρία Μπέη, εδώ δεν υπάρχουν εσείς και εμείς. Εδώ έχουμε ορκιστεί όλοι με έναν όρκο, είτε πολιτικό είτε θρησκευτικό, να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των δημοτών του Δήμου μας. Εμείς και εσείς έξω από την πόρτα, στις προσωπικές μας συναντήσεις.
Όχι στο Δήμο Μαργοπούλου. Κύριε Μαθανίδη, κύριε Δημάρχη. Θέλω να κλείσω. Εγώ δεν έχω δώσει το Δήμο Μαργοπούλου. Όχι, γιατί είπατε κάτι συγκεκριμένο. Καμία πληροφορία δεν έχω και είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, θα λέω πάντα την αλήθεια, δεν θα υπεκφεύγω, δεν θα γίνομαι αρεστή στα αυτιά των συμπολιτών μας όταν κάποιοι άλλοι επί 20 ετία τους έχουν κοροϊδέψει. Είναι προφανές ότι όλοι είναι προφανές εδώ στην αίθουσα αυτή ότι όλοι θέλουμε να λήξει αίσια όλη αυτή η ιστορία. Όλοι. Η συνάδελφος Ιτάλια εδώ πέρα μας κατεβάζει λίγο στην πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα. Τα χρήματα αυτά είναι τις δημόσιες επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις αυτή τη στιγμή κόβονται από παντού. Έχουν βγει, κύριε Δήμα, και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν υλοποιούνται, διότι δεν υπογράφει ένας υπουργός κλπ. Και καθυστερεί. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν δεν έχουν λεφτά, δεν τα δώσουν. Αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές στον κόσμο. Ότι βεβαίως θα το παλέψουμε, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι νομικά και τυπικά χρειάζεται να γίνει, αλλά είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή χρήματα δεν υπάρχουν. Και να απαντήσω λίγο σε αυτό που είπε και ο κύριος πρόεδρος, αν είναι κακό, φυσικά και είναι κακό όταν έρθει σε δύο μέρες πριν τις εκλογές για να ειδοποιήσει πράγματα τα οποία έχει υπογράψει το 2012. Και μάλιστα όταν κύριε Δήμαρχε τα μοιράζεται και στα καφενεία αυτά την παραμονή των εκλογών, είναι μια πολιτική παρέμβαση. Πώς θα τα κάνω. Αισθάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα που δεν θέλουν να διεκδικήσουμε τα 22 εκατομμύρια. Εγώ κατάλαβα. Παραποιείτε αυτά που λέμε. Κύριε Αμπρή, θα σας παρακαλέσω να μην ξαναπεταχτείτε. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Το κάνετε μόνιμα, είναι ενοχλητικό. Σας το έχουμε πει πολλές φορές. Σταματήστε το. Τοποθέτηση μου με ερώτηση. Εμένα δεν με αφορά η αντιπαράθεση του Δημάρχου με την κυρία Μπέη. Εμένα με αφορά το συμφέρον των δημοτών. Ήρθαμε εδώ για να αποφασίσουμε ποιες θα είναι εκείνες οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε τα 22 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι. Αν το καταλάβει καλά. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ. Λοιπόν, είπατε στην εισήγησή σας να προσπαθήσετε να κλείσετε ραντεβού. Να μην προσπαθήσετε, να πάτε τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο του Υπουργού. Και να είμαστε κάθε μέρα εκεί, μέχρι και την Παρασκευή, γιατί την... Γιατί γελάτε, Δημαρχέ? Γιατί πρέπει να είναι πληρωμός εκεί. Προφανώς πρέπει να του ασκήσουν μια πίεση μεγαλύτερη μεριά. Γι' αυτό το είπα έτσι. Όχι, επί της ουσίας. Λοιπόν, επί της ουσίας λέω ότι πρέπει να έχουμε μια παρουσία στο γραφείο του Υπουργού για να διεκδικήσουμε τα 22 εκατομμύρια. Να προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτό το ραντεβού με την παρουσία μας εκεί. Θα συμφωνώ αυτό.